Εσύ πήγαινε στη Σύρο με αεροπλάνο. Ναι, 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 ναι. Διότι είχε κάποια δουλειά εκεί στο νησί το Σαββατοκύριακο. Είχα δύο εμφανίσεις σε μαγαζί, τα οποία και ο επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή χάνει και τα δικά του λεφτά, έτσι. Μάλιστα. Και έχασες και εσύ το μεροκάματό σου. Μια απίστευτη ταλαιπωρία, θα λάβω κι εγώ τα μέτρα μου. Πάντως, εγώ ξαναρωτάω και θέλω μια έτσι πιστικότατη απάντηση. Το όνομα Ηρακλής Αντωνιάδης δεν σου λέει τίποτα. Τίποτα. Το πιστεύετε? Μάλιστα. Για μπορεί να είναι οποιοδήποτε ανώνυμος και να μου κάνει ένα μήνυση. Κατευθείαν με συλλαμβάνουν και εγώ πρέπει να περάσω την τυπική πράγματα. Διαδικασία. Εγώ είναι περίεργο. Είναι τουλάχιστον περίεργο. Για πάμε λίγο στον Παναγιώτη Μπούσκι, ο οποίος έχει την άλλη πλευρά και θέλω να ακούει και η Τζούλια με προσοχή και ο δικηγόρος της για να ξέρει και η πλευρά της Τζούλιας τι υποστηρίζει ο μηνυτής. Παναγιώτη. Καλησπέρα, Εμίλη. Καλησπέρα. Ο νεαρός λοιπόν, 23χρονος, υποστηρίζει ότι χθες αργά το βράδυ, ξημερώματα σχεδόν, η κυρία Αλεξανδράτου πήγε σε κάποιο μπαρ, σε κάποιες τριζάδικο, είπε και εσύ, σύνοδο, τα το 26 στη μεταμόρφωση. Εκεί λοιπόν, εκείνος καθόταν σε ένα διαφορετικό τραπέζι, η κυρία Αλεξανδράτου ήταν με τη δική της παρέα. Όταν λοιπόν ξαφνικά τον είδε και επειδή ήταν φίλος, όπως υποστηρίζει εκείνος, ενός πρώην συντρόφου της, εκείνη πραγματικά εξεράγει. Άρχισε λοιπόν μέσα στο μαγαζί να φωνάσει, να τον απειλεί, να προσπαθεί να τον πλησιάσει. Οι φίλοι του προσπάθησαν να την κρατήσουν και εκείνος λοιπόν, όταν είδε ότι η κυρία Αλεξανδράτου του επιτίθεται φραστικά, αποφάσισε μετά από λίγη ώρα να πάει στο αστυνομικό τμήμα της μεταμόρφωσης και να καταθέσει μήνυση, όπως είπε και η ίδια, για απειλή και εξύβριση. Μάλιστα. Τα πράγματα εντάχθηκαν πάρα πολύ, όπως λένε μέσα στο μαγαζί, και εκείνος λοιπόν θεώρησε ότι δεν ήταν μια τέτοια συμπεριφορά που του άξιζε. Να σε ρωτήσω, Παναγιώτη. Ναι, ναι. Αυτός μπορεί να υποστηρίζει ότι θέλει ο μήνυτης. Είναι δικαίωμά του. Τώρα, από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει εμείς, προκύπτει ότι η Τζούλια Αλεξανδράτου ήταν στο συγκεκριμένο μαγαζί τη συγκεκριμένη μέρα και τη συγκεκριμένη ώρα με τη συγκεκριμένη παρέα. Συγγνώμη να πω κάτι. Μισό λεπτό, Τζούλια. Μισό λεπτό. Είναι στο μαγαζί. Μισό λεπτό. Παναγιώτη, προκύπτει από το ρεπορτάζ αυτό. Αυτό, Εμίλια, με το αποδείξει ο 23χρονος. Αν όντως η καταγγελία του και η μήνυσή του έχει βάση. Αν δηλαδή όντως στο μαγαζί υπήρχε κόσμος ο οποίος έχει δει την κυρία Αλεξανδράτου. Λέω αν έχουμε ρωτήσει. Είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ μέχρι αυτή την ώρα. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα στριπτιζάδικο που είναι πολύ νωρίς. Η ώρα είναι μόλις 8 και 4. Και ανοίγουν αργά το βράδυ. Νομίζω πάντως ότι θα έχουμε λεπτομέρειες για το τι αξιοποιεί ή τουλάχιστον τι υποστηρίζει ο ίδιος από την κατάθεση, από τη μεριά του. Πάντως, εμένα μου φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν να τη στήσουν στην Τζούλια. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Τζούλια, κάτι ήθελα να πει. Να πω κάτι. Αν όντως συνέβη σε όλο αυτό, στο κλαμπ δεν με είδε κανένα. Αυτό ρωτάω. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, αυτό θα προκύψει από τη διαδικασία, να είσαι βέβαιη. Νομίζω ότι έχουμε. Από εκεί καταλαβαίνει τα ψέματα. Τώρα για πες μου κάτι για να κλείσουμε, τις πιο ευχάριστα. Θα πας αύριο στη Σύρο. Αν μου αφήσουνε. Τώρα ελεύθερη δεν είσαι τώρα. Σε αφήσανε ελεύθερη. Ναι, αφήθηκα ελεύθερη. Εκτός αν σε περιμένει κι άλλη μήνυ στο αεροδρόμιο. Αστείευομαι. Τώρα αυτό είναι λίγο αστείο, αλλά. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, εύχομαι, Τζούλια, και να πέσει φως σε αυτή την περίεργη, ομολογουμένως πολύ περίεργη υπόθεση. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, ευχαριστώ.